θα ήθελα και εμείς να, με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα που μας για αυτή την πρόσκληση και τον κύριο Κουτσούμπα που είναι σε αυτή τη συνάντηση μαζί μας, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να πούν αυτά που αισθάνονται αυτό το διάστημα, που είναι ένα διάστημα στο οποίο δοκιμάζονται σκληρά, οι ψυχικές αντοχές είναι στα όρια τους. Θέλω να σημειώσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ, η τοπική οργάνωση, ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί μας. Είχαμε και στήριξη σε όλα τα επίπεδα. Είναι ευκαιρία σήμερα, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο το ζήτημα της Φρυγκοκλάς, που εμείς θεωρούσαμε και από την πρώτη ώρα το αναδείξαμε ως μίζρο πολιτικό ζήτημα. Θεωρήσαμε ότι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί όλα αυτά τα δεκανίκια που της δίνει το σύγχρονο αστικό σύστημα, μια εταιρεία που προχώρησε σε μια αναδιάρθρωση του δανεισμού το 2017, προκειμένου θεωρητικά να μείνει σε ισχύ, σε λειτουργία και άρα να έχει και τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, είναι απαράδεκτο να καταφέρει να κάνει αυτή την αναδιάρθρωση του δανεισμού και τελικά αντί να επενδύει στην Ελλάδα και να στηρίζει θέσεις εργασίας, πάει και στηρίζει τις θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Με αυτή την άποψη, εμείς αναδείξαμε το θέμα στην τριμερή στο Υπουργείο Εργασίας. Τα αποτελέσματα όμως τα γνωρίζετε, ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική βούληση προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς την εταιρεία. Οι εργαζόμενοι της Φρυγκοκλάς, λοιπόν, αυτό το διάστημα βιώνουμε μια περίοδο που είναι ξεχωριστή για εμάς και τις οικογένειές μας. Παλεύουμε για να κρατηθεί το εργοστάσιο ανοιχτό και αυτό ζητάμε σε κάθε επίπεδο. Αυτός είναι ο αγώνας μας και αυτή είναι και η αγωνία μας μαζί. Να μείνει το εργοστάσιο ανοιχτό και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στα πλαίσια της άναρχης καπιταλιστικής ανάπτυξης το κεφάλαιο υπερβαίνει κυβερνήσεις, υπερβαίνει νόμους και κινείται όπως αυτό θέλει. Θα δώσουμε τον αγώνα μας και δεν θα σταματήσουμε. Θα δώσουμε τον αγώνα μας για την αξιοπρέπειά μας και στη συνέχεια. Έχουμε δικαίωμα στην εργασία, έχουμε δικαίωμα στη ζωή, έχουμε δικαίωμα στο να μπορούμε να προχωράμε αξιοπρεπώς την πορεία των παιδιών και της οικογένειάς μας.